τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Άργους Μυκηνών για το 2012 συζητήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 60 έργα, τα οποία ψηφίστηκε από τη συμπολίτευση, όχι όμως από την αντιπολίτευση. Για το θέμα μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννης Μαλτέζος. Πράγματι, η χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν είχε ως θέμα το τεχνικό πρόγραμμα για το 2012. Το τεχνικό πρόγραμμα μαζί με τον προϋπολογισμό είναι από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις, οι οποίες γίνονται κάθε έτος από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν, το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν από τους συμπολίτες μας, και αφορούν τα έργα τα οποία δρομολογεί η Δημοτική Αρχή να γίνουν στο επόμενο έτος. Ενώ λοιπόν πέρυσι που φτιάξαμε το τεχνικό πρόγραμμα εκ των ενόντων και αφότου είχαμε αναλάβει μήνα Μάρτιο, ενώ πέρυσι λοιπόν κατηγορηθήκαμε ότι δεν είχε αναπτυξιακή πνοή και ότι δεν ήταν πολλά τα νέα έργα τα οποία προέβλεπε το τεχνικό πρόγραμμα, αυτή τη φορά ήταν ένα τεχνικό πρόγραμμα με 50-60 έργα, πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα περισσότερα έργα υποδομής, τα οποία πιστεύουμε ότι πραγματικά υλοποιούν το πρόγραμμά μας τόσο στην ουσία όσο και στον αριθμό, το πρόγραμμά μας έτσι όπως το έχουμε περιγράψει. Δηλαδή, πολλά έργα υποδομής ικανά να αλλάξουν την όψη, την λειτουργία και τη δυναμική της πόλης του Άργους. Για πρώτη φορά μετά από 30-40 χρόνια αυτό. Όμως, ενώ περιμέναμε από την αντιπολίτευση πραγματικά να σταθεί αρρωγός σε εμάς σε αυτό, ενώ περιμέναμε το χειροκρότημα της αντιπολίτευσης, τελικά διαψευστήκαμε. Περιμέναμε πάρα πολλά από αυτούς ίσως. Αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν μια ξύλινη αντιπολίτευση, μια αιμονή στο γιατί το Συμβούλιο ήταν στις 12 η ώρα, όπως μάλιστα είπε κάποιο μέλος της αντιπολίτευσης, δεν μπορούμε να χάνουμε 2 ώρες από το χρόνο μας, αν θεωρούν ότι χάνουν τον χρόνο τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ειλικρινά λυπάμαι γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να λένε ότι δεν υπάρχει, άκουσαν, δεν υπάρχει, λέει, πολιτική στρατηγική στο πρόγραμμα. Γιατί από τα 60 έργα αποκλείεται να γίνουν όλα και δεν τους έχουμε ειδοποιήσει για το ποια από αυτά θέλουμε περισσότερο να γίνουν. Αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε ανάψει τις μηχανές ως Δημοτική Αρχή πλήρως. Οδηγούμεθα στο επιτέλους στο να δει ο κόσμος να γίνονται έργα, να δει να αλλάζουν τα πράγματα σε αυτή την πόλη, να πέφτουν χρήματα, να εργάζεται κόσμος και καθόμαστε λοιπόν και υφιστάμεθα τη μουρμούρα γιατί έγινε στις 12 ώρα το Συμβούλιο ή γιατί δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτό είναι, πιστεύω, μικρόψυχο από πλευράς της αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι τους εκθέτει και με την ολοκλήρωση των έργων η έκθεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.